Traigi la prota, la sasicaristizo y atembrosclesi, la brisco medo, sin pisaroniquis, que nemera el vigis metro la ochis palastines, alá, que ine aquí jaramu usubica, la brizó xaná edo, metá bojroña, me cedrofos que filos sin pisaroniqui, afti y boli, y opía, caracterízete a botinipsilo, estima el vigis, rostos. Καταπισμένος λαός δεν ξεγελάται από τα ψέματα των ιντεριαλιστικών και τσιουριστικών δυνάμεων και των χωρών υποκρισίας στην Ευρωπαϊκή Έντονο. Ως γιατρός όμως θα ήθελα να που έζησα και εργάστηκα εδώ στην Ελλάδα χρόνια, οφείλω να εκφράζω και την αλληλεγγύη μας στους γιατρούς και τους εργαζομένους στο τομέα της υγείας για την ανάγκη ενός δωρεάν ιατρικού συστήματος υγείας που θα εξυπηρετεί τους φτωχότερους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως γνωρίζετε, αυτή η μέρα έγινε με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, την ίδια ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διχοτόμησης της Παλαιστίνης αυτού του διεθνούς οργανισμού, ο οποίος δεν μπορεί να εφαρμόσει κανένα από τα ψηφίσματα για την Παλαιστίνη, ώστε το Ισραήλ να αποφεύγει την τιμωρία για δεκαετίες και να διαπράξει σφαγές ατιμόρυτου. Η φετινή διεθνής μέρα αλληλεγγύης με το Παλαιστινιακό λαό συμπίπτει με μια εποχή που ο λαός μας υποβάλλεται σε μια γενοκτονική φλόγα που εξοπλιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής που υποστηρίζονται από τις παγκόσμιες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Αμερικάνου εμπεριαλισμού και ΝΑΤΟ, η οποία θυματοποιεί τα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους και στην οποία το κύριο βάρος πέφτει στις παλαιστινιακές εργατικές τάξεις, η οποία χάνει την πηγή εισοδήματος της λόγω του πολέμου. Εκτός από το μεγαλύτερο μερίδιο των καταστραμμένων σπιτιών και των απώλειων ζωές, όπως γνωρίζετε, ως αποτέλεσμα της πολιαρχίας που επιβλήθηκε στον Παλαιστινιακό λαό, ιδίως στη Λωρίδα της Γάζας, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να εργαστούν στο Ισραήλ καθώς και στη Δυτική Όχθη, όπου έχασαν τις δουλειές τους και τα δεινά τους αυξήθηκαν. Στη Λωρίδα της Γάζας, ο Παλαιστινιακός λαός έχει υποβληθεί σε έναν πόλεμο εξόντωσης για 50 μέρες, στον οποίο οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής χρησιμοποιούν όπλα όλα τα πολεμικά μέσα που διαθέτουν και διεθνώς απαγορευμένα όπλα για να σκοτώσουν, να καταστρέψουν ως αποτέλεσμα αυτού του εγκλήματος σε αυτές τις 50 μέρες να οδηγούν σήμερα ήταν περισσότερα από 15.000 οι νεκροί, συμπεριλαμβάνουν 6.150 παιδιά, 4.000 γυναίκες, 33.000 τραυματιών, από των οποίων 75% είναι γυναίκες και παιδιά. 6.800 από αυτούς αρνούμενους κάτω από τα ερείπια είναι παιδιά και γυναίκες. 55 ασθενοφόρα να έχουν καταστραφεί, 70 δημοσιογράφοι να έχουν σκοτωθεί, 205 μέλη του ιατρικού προσωπικού σκοτώθηκαν. 26 νοσοκομεία σταμάτησαν να λειτουργήσουν και μερικά καταστράφηκαν. 266 εκπαιδευτικά ιδρύματα καταστράφηκαν. 230.000 οικιακές μονάδες καταστράφηκαν και 1,5
7 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους και ο λαός όλες αυτές τις μέρες χωρίς νερό, ρεύμα και τρόφιμα αναγκάζονται να μείνουν στα σχολεία και νοσοκομεία και να γίνουν ξανά στόχους βομβαρδισμού. Το Ισραήλ, υποστηριζόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα τη Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία, συνεχίζει να υποστηρίζει αυτή την γενοκτονία, απορρίπτεται την κατάβαση του πυρός και εμποδίζει οποιαδήποτε ψηφίσματα στο Συμβούλιο Ασφάλειας σχετικά με αυτό. Όσο για την Δυτική Όχθη, η οποία εποβλήθηκε πριν από το ξέσπασμα του πόλεμου στη Γάζα, σε μια εκστρατεία του στρατού, οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής πραγματοποίησαν αιματηρές επιθέσεις στα στρατόπεδα προσφύγων της Δυτικής Όχθης, ειδικά στην Τζινίν, Νάπλος και Τουρκάρεν, ενώ η πόλη της Ιερουσαλήμ και οι Ισλαμικά και Χριστιανικά γερή τόποι δέχτηκαν επιθέσεις και επιδρομές από εξτρεμιστές έπικους και σε καθημερινή βάση. Από την 7η Οκτώβρη μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί περισσότερα από 200 Παλαιστίνοι στην Δυτική Όχθη και έχουν συλλάβει περισσότερα από 3.300 κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη Γάζα και αυτή την εκστρατεία συνεχίζεται. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά τα εγκλήματα, ο Παλαιστινιακός λαός στέκεται σταθερός στην γη του, αρνούμενος να εκτοπιστεί από τη Γάζα και αρνούμενος να παραδοθεί, καθώς βλέπει εκατομμύρια ελεύθερους ανθρώπους της πρωτεύουσας και πόλης του κόσμου να εκφράζουν την αλληλεγγύη με το δίκαιο του αγώνα. Γι' αυτό πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι η υπόθεση του θα θριαμβευτεί στο τέλος, ότι η κατοχή θα εξαφανιστεί και ότι η νίκη είναι πάντα σύμμαχος των λαών. Πιστεύουμε ότι η λύση που θα περιλαμβάνει τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού για τον τερματισμό της κατοχής και την δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους εντός των συνόρων του Ιούνιου του 1967 και το δικαίωμα των προσφύγων να γυρίσουν σπίτια τους σύμφωνα με την απόφαση 1994 με την Ανατολική Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα και να αφηθούν ελεύθεροι οι κρατουμένοι. Μόνο μία τέτοια μπορεί να είναι βιώσιμη η λύση. Να γλιτώσει η περιοχή από μάστιγα των πολέμων που έρχονται. Προκειμένου να επιταχθεί αυτή η λύση, πρέπει πρώτα να ενώθουν όλες οι παλαιστινιακές δυνάμεις, καθώς και συνεργασία με τις μαχητικές δυνάμεις στον εσωτερικό του Ισραήλ, οι οποίες εφιστούνται καταπίεση και δίωξη, ιδιαίτερα με τους Ισραηλινούς κομμουνιστές, που στέκονται σταθερά ενάντια του πόλεμου και ενάντια της κατοχής. Πιστεύουμε ότι ο στόχος όλων μας αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσει αυτή η σφαγή αμέσως. Ζήτω η αλληλεγγύη των λαών.